Όπως σας είπαμε, φεύγοντας για διαφημίσεις, έχουμε κοντά μας την κυρία Φέη Σαμαρά, που είναι η μαμά της Μαριάννας. Και τώρα που την γνωρίζαμε για από κοντά, καταλαβαίνουμε που έχει πάρει τη γλυκύτητά της η Μαριάννα. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Ήδη εμείς σας έχουμε ξεκινήσει τις ερωτήσεις για τη Μαριάννα, τον Αλεξέη, αλλά είναι και πράγματα τα οποία θέλουμε να τα πούμε, να τα ακούσει και ο κόσμος. Ναι. Αφού όμως πρώτα θέλω να πάμε να δούμε χθες το κορίτσι σας έφυγε, πήγε στη Ρωσία. Mm-hmm. Εμείς ήμασταν εκεί για να αποχαιρετήσουμε τη Μαριάννα. Θέλω να πάμε λοιπόν να δούμε τι μας είπε και στην κάμερα της εκπομπής, γιατί ουσιαστικά και η αφορμή της συνάντησής μας σήμερα είναι ότι το κορίτσι έφυγε και πάει να βρει τον Αλεξέη. Ναι. Να πάμε να την ακούσουμε λοιπόν και αμέσως μετά να έρθουμε να συζητήσουμε παρέα. Μαριάννα μου, σε πετύχαμε στο αεροδρόμιο με το εισιτήριο στα χέρια για να αναχωρήσει για Ρωσία. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Έχεις ξαναπάει Ρωσία? Όχι, και ήθελα να πάω, οπότε μου ήρθε κουτί. Θα πάω να τον δω κιόλας. Στο αεροδρόμιο θα σε περιμένει ο Αλεξέη? Ναι. Με την οικογένειά του? Με τους φίλους του, στη Μόσχα. Γιατί οι γονείς του είναι στην Αγία Πετρούπολη τώρα και θα πάμε μετά. Θα γνωρίσεις πρώτη φορά τους γονείς του Αλεξέη? Ναι. Έχεις άγχος? Όχι, εντάξει. Μήπως υπάρχει και το ενδεχόμενο να κάνετε ένα πολιτικό γάμο? Παιδιά, αυτά δεν θέλω να τα συζητήσω τώρα, δεν υπάρχει λόγος, είμαι 19 χρονών και στόχο μου έχω βάλει κάποια πράγματα που έχουν προτεραιότητα. Ο γάμος θα έρθει, άμα είναι να γίνει θα έρθει. Δεν βιάζομαι, μήπως... γιατί έχω τα χρόνια μπροστά μου. Πόσες μέρες θα μείνεις? Δεν ξέρω τώρα, εξαρτάται, γιατί στις 1 Απριλίου έχω πάλι αγώνα και καταλαβαίνω ότι πρέπει να γυρίσω για ξανά προετοιμασία. Θα επιστρέψετε μαζί? Ναι, μετά θα γυρίσουμε μαζί. Άρα αυτή τη στιγμή διαψεύδουμε τις κακές γλώσσες, ναι, που είπαν ότι χώρισες με τον Αλεξέη. Όχι, δεν έχουμε χωρίσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Η απόσταση κάνει καλό σε ένα ζευγάρι? Να σου πω την αλήθεια, στην προκειμένη περίπτωση εμένα μου άρεσε, γιατί υπάρχει περισσότερο, ξέρεις, να δεις τον άλλον. Παθιάζεσαι. Ναι, παθιάζεσαι. Ανυπομονείς, ναι. Ζηλίτσα σου έκανε ο Αλεξέη? Όχι, γιατί με πιστεύει. Δεν πιστεύει. Ναι. Εσύ του έκανες καμιά ζηλίτσα? Εγώ ζηλίτσα του Αλεξέη? Ναι. Όχι. Σου έχει μιλήσει για τους γονείς του Αλεξέη? Ναι, ναι. Πώς είναι σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες? Ναι. Μου τους είχε γνωρίσει και στην αρχή. Μου γνώρισε τον μπαμπά του, είχε μιλήσει για μένα και στη μαμά του. Από εκεί πέρα τώρα περιμένουμε να τους δω, ξέρεις. Από κοντά. Από κοντά και όχι μέσα από... Δεν ήταν επιφυλακτική η σχέση αυτή? Κοίτα, όπως μου είπε και ο Αλεξέη και πώς κατάλαβα που άκουγα και μου είπε τι του λέγανε, τον πιστεύονται. Μαριάννα, μου πήρες κάποιο δώρο για τον Αλεξέη και την οικογένειά του? Ναι, έχω πάρει. Τι, για πες μας. Τι, δεν σας λέω, όχι. Έλα, μωρέ, πες μας. Έλα, στην πρωινή μελέτη μόνο, πουθεν άλλο. Βασικά, έχω πάρει δώρα, αλλά εντάξει. Σε είδες στον αγώνα? Ναι. Που νίκησες κιόλας? Ναι, βασικά, είχε ανησυχήσει κιόλας, γιατί δεν το είχα απαντήσει. Και, γιατί έπαιζα και, ξέρεις, ανυπομονούσε να μάθει πώς και πώς, τι έγινε. Και μετά μου στέλνει συγχαρητήρια, λέω, που το έμαθε, το ίντερνετ, κλασικά. Σε έβλεπε? Ναι. Παρακολουθούσε? Δεν με παρακολουθούσε live, απλά του είπαν ότι η Μαριάννα είναι νοκάουτ. Σε 6 δευτερόλεπτα και φρίκαρε. Σου είπα ότι πρέπει να είχε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Καλά. Δηλαδή, είχαμε εμείς αγωνία, φαντάσου, Αλεξέη. Σίγουρο, μόνο εγώ δεν είχα αγωνία. Ήσουν σίγουρη για την νίκη? Ήμουν σίγουρη γιατί πίστευσα σε μένα. Και μου δώσαν, οι άνθρωποι που ήταν γύρω μου, μου δώσαν δύναμη. Θετική ενέργεια. Θετική ενέργεια. Και όπως έχω ξαναπεί, σηκώνω σπίθα στα αρνητικά σχόλια. Και στις κακοβουλίες που λέει ο κόσμος για μένα. Που είχαν πει ότι θα χάσω, δεν έχω κάνει την καλή προπόνηση που έπρεπε. Και όμως... Φάνηκε ότι δεν έχεις καλή... Ήταν η απάντησή μου. Δεν συλλήψε ο Αλεξέη όταν έβλεπε τον αγώνα να είσαι με τον κύριο Κοπόνη? Ο άνθρωπος ήταν η πρώτη σχέση. Προπονητής μου είναι. Και δεν θέλω να έχω να αναφέρω κάτι άλλο από αυτά, τέρμα. Δεν ζήλεψε, δεν ζήλεψε. Δεν θα αναφέρω κάτι, όχι, δεν έχει φυσικά ζηλέψει. Ξέρει την προπονητή μου και σέβεται τον προπονητή μου, γιατί είναι πολύ καλός και δεν υπάρχει λόγος. Τι σε έχετε συμβουλέψει? Να ντύνετε καλά, γιατί κάνει κρύο, να μην κρυώσει. Θα τα λέτε καθημερινά στο τηλέφωνο. Βέβαια. Εσείς πότε θα πάτε? Όχι τώρα. Κάποια στιγμή. Να γνωρίζετε τα πεθερικά. Κάποια στιγμή. Τώρα θα δούμε. Στο μέλλον.
Ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε. Καλό. Καλό ταξίδι. Λάγε, ναι, 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 πρέπει το μονόπεδρο το φοράς. Για να το δω. Να το μονόπεδρο. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ να πολύ. Περάσεις πανέμορφα. Είμαστε καλά. Να πάνε όλα καλά με την οικογένεια του Αλεξέη. Ναι. Και σας περιμένουμε πολύ γρήγορα κοντά μας. Γεια σας. Γεια σου. Αχ, πώς νιώθετε που το βλέπετε το κορίτσι να φεύγει. Μου λείπει. Πότε γυρνάει, σας έχει πει. Σε δύο εβδομάδες ίσως. Θα κάτσει 15 μέρες. Θα κάτσει 15 μέρες. Τώρα, αν έρθει στο δεκαήμερο, ανάλογα με τη σχολή της θα... Θα κατέβουνε μαζί με τον Αλεξέη. Ναι, έτσι έχουν πει ότι θα έρθουνε μαζί. Εκτός αν έχει κάποιο πρόβλημα ακόμα με τα χαρτιά, δεν τα έχει τακτοποιήσει. Θέλω λιγάκι να πάρουμε την υπόθεση, έτσι, τα πράγματα από την αρχή. Η πρόταση έγινε στην Μαριάννα. Η Μαριάννα την αποδέχτηκε, γνωρίστηκε με τα παιδιά. Πότε ήρθε και σας είπε ότι ξέρεις κάτι, μαμά, υπάρχει κάποιος ο οποίος με ενδιαφέρει και νομίζω ότι είμαι ερωτευμένη, το μάθατε κι εσείς από την πρόταση γάμου? Εγώ ήξερα για τη σχέση τους με το που τα... Δηλαδή με το που η πρώτη ματιά και μετά. Εγώ ήξερα. Τι σας είπε? Είχε γυρίσει ένα βράδυ στο σπίτι και σας είχε πει κάτι συγκεκριμένο? Ναι, μου μίλησε για τον Αλεξέ. Ήταν πολύ ενθουσιασμένη, ήταν πολύ χαρούμενη. Δηλαδή έβλεπες ότι ήταν ένα ερωτευμένο κοριτσάκι. Το παιχνίδι βέβαια τελείωσε. Τα παιδιά συζητήθηκαν πάρα πολύ. Γιατί θέλω να μείνουμε λίγο στην πρόταση γάμου, μισό δεύτερο. Επειδή έγινε με τον τρόπο που έγινε, ναι. Εσείς το ξέρατε ότι θα γίνει. Δεν το Όταν το είδατε στην τηλεόραση, τι νιώσατε, τι πάθατε? Αρχίζα να χτυπάνε τα τηλέφωνα. Ό,τι ένιωσα για εκείνη τη στιγμή που ήμουν εκεί. Δηλαδή ήταν κάτι πολύ έτσι ξαφνικό. Στην αρχή εγώ νομίζω ότι προφανώς κάτι θέλει να πει, δεν πήγε το μυαλό μου. Απλά το κατάλαβα την ώρα που τον είδα που έσκυψε. Αχα. Και λέω, όχι, είναι αυτό λέω, που φαντάζομαι. Και εκείνη τη στιγμή τι σκεφτήκατε, ότι πού πάνε από τόσο νωρίς, είναι τόσο μικρή, είναι τόσο μισή? Όχι, εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτηκα αυτό. Ήταν συγκίνηση, ήταν χαρά για ένα γονιό έτσι όταν βλέπει το παιδί του. Μ' άρεσε όλο αυτό το σκηνικό γιατί έτυχε να γίνει και σε ένα κατάλληλο περιβάλλον, πολύ ρομαντικό. Απλά μετά, ναι, είπα ότι είναι πολύ μικρή για να κάνουν αυτό το βήμα. Είναι περισσότερες οι πιθανότητες να έρθει η Μαριάννα, να έρθει ο Αλεξέης στην Ελλάδα ή να πάει η Μαριάννα να μείνει μόνιμα εκεί πέρα? Όχι, να έρθει ο Αλεξέης στην Ελλάδα. Δηλαδή εσείς δεν ούτε καν το σκέφτεστε να φύγει το παιδί σας? Εμένα δεν με πειράζει, όχι, αν θέλει να πάει μπορεί να πάει. Αλλά πιστεύω ότι η Μαριάννα δεν θα μπορούσε να ζήσει σε μια τέτοια χώρα τόσο κρύα. Ξέρω ότι έχει πειράξει πάρα πολύ. Η κριτική που έχει δεχτεί η Μαριάννα και ειδικά με την ιστορία με το μονόπετρο, που πόσο κόστησε, πώς το πήρε ο Αλεξέη που δεν είχε λεφτά. Και έτσι να σε ρωτήσω τώρα, που έχει περάσει και λίγος καιρός, πώς αισθάνεσαι με όλη αυτή την ιστορία που ακούστηκαν όλα αυτά τα σχόλια για τη Μαριάννα? Ότι είναι αρπακτικό, όλα αυτά τότε που λέγανε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό με είχε πειράξει από κάποιους που το αναφέρανε και είπανε κάποια πράγματα. Τελικά όμως, τώρα που είμαι πιο ήρεμη, καλό είναι να μην ασχολούμαι, γιατί και εγώ και το παιδί φτύρεται. Ο κόσμος θα πει διάφορα και κάθε φορά θα βρίσκει πάντα κάτι να λέει. Απλά το προσπερνάς. Δεν έχω να πω. Το τι είναι το παιδί μου και το πώς έχει μεγαλώσει το παιδί μου, πιστεύω ότι ο κόσμος, τουλάχιστον αυτός που τη γνωρίζει, ξέρει αν... Ήταν άδικο και δεν ήταν αλήθεια όλο αυτό? Δηλαδή ότι κόστησε, ας πούμε, 2.800, ότι του είπε του Αλεξέη πάρτο μου? Όχι, βέβαια όχι. Αυτό είναι, πιστεύω ότι τα παιδιά τους, δική τους ήταν η επιλογή και των δυο για το δαχτυλίδι. Δεν νομίζω η Μαριάννα, δεν είναι από τα παιδιά που θα πει θέλω αυτό το συγκεκριμένο. Τι ήταν αυτό, από όλα αυτά που ακούστηκαν, όλο αυτό το διάστημα, ποιο ήταν αυτό που πραγματικά σας ενόχλησε περισσότερο και σας έβγαλε έξω από τα ρούχα σας? Με ενόχλησε αυτό που την αποκαλέσαν ως αρπακτικό. Mm-hmm. Αυτό με πειράξε πάρα πολύ γιατί... Η Μαριάννα, αν μη τι άλλο, είναι ένα πρότυπο για τα παιδιά, πιστεύω. Είναι ένα παιδί 19 χρονών που νομίζω λίγα παιδιά στην ηλικία της Μαριάννας, μόνα τους, έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει. Γιατί ειλικρινά η Μαριάννα μόνη της έχει φτάσει. Και εσείς έχετε σταθεί και σαν πατέρας και σαν μάνα. Ναι. Είσαστε ναι. φύλακας άγγελος της Μαριάννας ναι, ναι. χρόνια και αυτό δείχνει πάρα πολλά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Φέη, το εξής. Στο αεροδρόμιο που συνάντησα την Μαριάννα, μου είπε, μη ρωτάς πολλά προσωπική μου ζωή. Δεν θέλω να πω ούτε για γάμο, ούτε για την πρώην σχέση μου, γιατί τη ρώτησα για τον κύριο Καπώνη που ήταν μαζί στον αγώνα, την προπονεί ακόμα ο κύριος Καπώνης. Τη ρώτησα γι' αυτό και την είδα ότι λίγο μαζεύτηκε. Μου απάντησε μεν, αλλά ήταν διστακτική.
Πιστεύετε ότι το έχει μετανιώσει η Μαριάννα που δημοσιοποιήθηκε όλο αυτό μέσα στο dancing όταν ήταν? Θα ήταν καλύτερα εκτός dancing να γίνει πρόταση γάμου, ο Αραβώνας και όλα αυτά? Η Μαριάννα, η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι ένα παιδί, δεν έχει σχέση ούτε με τα φώτα, ούτε ξέρει πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Όχι, δεν έχει μετανιώσει. Της άρεσε, γιατί ήταν αυτό που λέει, ότι ήταν ένα παραμύθι που έζησε και δεν περίμενε να το ζήσει. Και όπως το λέει, δεν θα το ξαναζήσω στη ζωή μου. Απλά δεν περίμενε ότι θα βγει ο κόσμος να πει αυτές τις κακίες. Αυτή την κριτική. Αυτή την κριτική. Και τώρα βρήκανε κάποιοι, ναι, έχουν να κάτι, πούνε ξέρεις, τον κύριο όμως... Καπώνη, γιατί συνεργάζονται και έχουν αυτή την συνεργασία. Όχι, με τον κύριο Καπώνη είναι ο μέντορας της, είναι ο προπονητής της, έχουν πολύ καλές σχέσεις. Πιστεύω ότι ο Παύλος είναι ένας εξαιρετικός δάσκαλος. Το ότι είχαν προσωπικές σχέσεις στο παρελθόν δεν τους επηρεάζει στην τωρινή του συνεργασία? Η σχέση τους είναι καθαρά επαγγελματική τώρα. Είναι καθαρά επαγγελματική, ο προπονητής, η αθλήτρια. Πώς σχολιάστηκε το γεγονός ότι η Μαριάννα προχώρησε και μάλιστα σε τόσο σοβαρό επίπεδο μετά από την λήξη της δικής του σχέσης? Συζητήσανε άραγε καθόλου? Δεν μιλάει πολύ. Η Μαριάννα δεν θέλει και γενικά δεν θέλει να μιλάει για την προσωπική της ζωή. Εμένα μπορεί να μου πει κάποια πράγματα, αλλά και πάλι θα είναι... θα μου τα πει, μία που θα μου τα πει και μία που δεν θέλει να τα συζητήσει. Απλά φαντάζομαι ότι είναι λίγο δύσκολο, γιατί γενικότερα είναι δύο άνθρωποι που έχουν ζήσει και την δική τους προσωπική ιστορία. Mm-hmm. Τώρα αυτή τη στιγμή συνεργάζονται, να προπονεί ο κύριος Καπώνης. Κάτι μένει. Δεν μένει κάτι σε δύο ανθρώπους που έχουν βιώσει μία ερωτική ιστορία? Ναι, μένει. Μία φιλία. Η Μαριάννα είναι ένα παιδί που πριν κάνει το οτιδήποτε θα σκεφτεί πάρα πολύ καλά για να κάνει το επόμενο βήμα. Για το λόγο το ότι δεν θέλει να μετανιώσει. Μπορεί αυτό να της πάρει χρόνο και ένα χρόνο να το σκέφτεται. Αλλά από τη στιγμή που θα πάρει την απόφασή της είναι οριστική. Θα τη στηρίξει. Τον Αλεξέα όμως αυτή η σχέση δεν τον ενοχλεί. Είναι κύριος μακριά. Τώρα νιώθω ότι η Μαριάννα είναι τόσο κοντά με έναν άνθρωπο που έχει περάσει και μια προσωπική σχέση μαζί. Τη στηρίζει και επαγγελματικά τώρα? Όχι, ο Αλεξέη της έχει εμπιστοσύνη, όπως η Μαριάννα έχει εμπιστοσύνη στον Αλεξέη και δεν έχουν πρόβλημα μεταξύ τους. Εάν δεν κάνω λάθος, μάλιστα νομίζω ότι έχει και πολύ καλή σχέση ο Αλεξέη με τον Παύλο. Με την έννοια ότι είναι και φίλοι στο Facebook, δηλαδή κάνουν τα σχόλια στον άλλον. Έχουν καλή επαφή, από ό,τι καταλάβει. Δεν έχουν να χωρίσουν κάτι. Δεν έχουν να χωρίσουν κάτι. Ακούστηκε για τον Αλεξέη ότι είναι μοιασμένο με τη Ρωσία. Δεν μου φαίνεται περίεργο αυτό. Όπως άκουσα για την κόρη μου για αρπακτικό, τώρα στραφήκανε στον Αλεξέη. Αναστατώθηκα όταν το μάθω. Έχετε δει? Όχι, δεν αναστατώθηκα. Έχασα πια ότι ο κόσμος θα. Ούτε η Μαριάννα, γιατί ξέρει ότι ο κόσμος θα πει τις κακίες του. Κυρία Φέη. Δεν αξίζει να φύρετε ούτε εκείνου ούτε και. Τόσο καιρό που έχει ξεκινήσει, τέλος πάντων, όλο αυτό, έχετε δει ποτέ την κόρη σας να κλάψει, να συναχωρηθεί τόσο σε όλα τα κλάματα? Εσύ? Την πρώτη φορά που άκουσε, δηλαδή, συναχωρέθηκε αυτό, τη στήχησε το στυλ του ότι είμαι αρπακτικό. Για το δαχτυλίδι. Για αυτό τη στήχησε και εκείνης πάρα πολύ. Εσένα τι σου στήχησε? Αυτό. Έχεις κλάψει εσύ από αυτά που έχεις ακούσει, γιατί εσύ παρακολουθείς τηλεόραση περισσότερο από τη Μαριάννα. Το αρπακτικό ήταν αυτό που με πείραξε πάρα πολύ. Έχετε δεχτεί κάποιες κριτικές αρνητικές από ίσως συγγενείς, από φίλους που ξέρετε? Όχι, από ανθρώπους που μας ξέρουν, όχι. Λάθη δεν περιμένα, η κόρη σας θεωρείτε ότι έκανε? Η Μαριάννα χειρίστηκε πράγματα λάθος? Λάθος σε τι πάνω? Γενικότερα στην δημοσιότητα. Επειδή είναι μικρή, δεν ξέρει το σύστημα καθόλου, ας πούμε. Νομίζω ότι συμπεριφέρθηκε όπως θα συμπεριφερόταν κάθε παιδί στην ηλικία του. Δεν ήξερε το παιδί. Δηλαδή ήταν αυθόρμητη, ήταν αληθινή. Δεν είπε κάτι ψέματα. Δεν προσπάθησε δηλαδή να το παίξει. Ήταν τελείως αυθόρμητη σε ό,τι και αν είπε. Θα παραμείνετε κοντά μας μέχρι το τέλος της εκπομπής? Θα προσπαθήσω. Έχετε πρέπει να σας αποθεσμεύσουμε? Τι ώρα τελειώνει η εκπομπή? 10 για 10. Εντάξει. Αν πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, θα μας δώσετε το περιθώριο να πάμε μέχρι τις διαφημίσεις.